Το συζητούμενο νομοσχέδιο είναι βασισμένο στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ για το βάθεμα και την επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων των φορέων του Δημοσίου. Συνιστά βήμα ολοκλήρωσης των ιδιωτικοποιήσεων των ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας του γνωστού ως Υπερταμείου. Πρόκειται για μια πορεία ιδιωτικοποιήσεων που ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια σχεδόν με όλες τις κυβερνήσεις Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Τα 176 άρθρα του νομοσχεδίου μπορεί να μην έχουν κοινή θεματολογία, αλλά έχουν κοινή στόχευση. Την προσαρμογή της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας, των οργανισμών της, των ΔΕΚΟ, στις επενδυτικές απαιτήσεις του κεφαλαίου για να βρουν διέξοδο τα λιμνάζοντα κεφάλαια, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη κερδοφορία και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων. Πάνω σε αυτές τις επιδιώξεις εδράζονται οι διατάξεις του νομοσχεδίου για το λεγόμενο εξυγχρονισμό των φορέων εταιρικής διακυβέρνησης, των ανωνύμων εταιριών του Δημοσίου, του Υπερταμείου, όπως προανέφερα, να λειτουργούν με αμιγώς ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, να υιοθετούν στη βάση της υποχρεωτικότητας τη λογική κόστους κερδοφορίας. Η αιτιολογική έκθεση δείχνει ξεκάθαρα την πρόθεση για παραπέρα αποποίηση της ευθύνης του κράτους για παροχή σημαντικών κοινωνικών έργων και υπηρεσιών με την ουσιαστική ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης, με προσλήψεις εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού και τη βελτίωση της λειτουργίας και του παραγωγικού ρόλου και έργου αυτών των φορέων. Το αφήγημα ότι έτσι θα αντιμετωπιστούν υψηλές τιμές και θα βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και αγαθών είναι εκτός πραγματικότητας. Η ίδια αντιθέτως πραγματικότητα μας διδάσκει με την απελευθέρωση της ενέργειας και την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ που με πάθος υλοποίησαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ σαν λύση για την ακρίβεια, εξαπατώντας το λαό που όχι μόνο δεν μείωσε τις χρεώσεις αλλά εκτόξευσε τις τιμές. Και αυτό γιατί βασική αιτία για αυτές τις εξελίξεις ήταν και είναι η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, η πράσινη μετάβαση και οι υπεριαλιστικές αντιπαραθέσεις για να πλουτίζουν οι επιχειρηματικοί που έχουν στα χέρια τους αυτό το αγαθό. Οι συνέπειες από το βάθεμα, από την επέκταση των ιδιωτικοποιήσεων θα είναι οδυνηρές. Πανάκριβες και χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες, εκτείναξη κομίστρων και τιμολογίων, ισοπαίδωση των εναπομεινάντων εργασιακών κατακτήσεων, εργασιακή ζούγκλα και ανασφάλεια, απολύσεις, μισθούς που καταλήγουν επιδόματα στο ύψος των αντοχών της οικονομίας και παραπέρα μείωση της ήδη χαμηλής χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και μάλιστα ως μέσο πίεσης για τη διεύρυνση της λειτουργίας τους με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και όρους κερδοφορίας. Ως εκ τούτου, και αυτό το νομοσχέδιο είναι αντιλαϊκό, αντεργατικό, αντιδραστικό. Δικαιολογημένα χαρακτηρίστηκε από τους ίδιους τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες ως νομοσχέδιο Καρμανιόλα. Και από τούτο εδώ το βήμα θέλουμε να χαιρετήσουμε τη σημερινή απεργιακή τους κινητοποίηση που διεκδικούν την απόσυρση του νομοσχεδίου, που διεκδικούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με επισκευή και ανανέωση του στόλου, για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις, για πύκνωση και επέκταση του συγκοινωνιακού έργου σε όλη την Αττική και φυσικά διεκδικώντας την κατάργηση κάθε εργολαβίας και έξω κάθε ιδιώτης από αυτόν τον οργανισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί της ουσίας υλοποιεί το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την είσοδο ιδιωτών στις αστικές συγκοινωνίες, συνθλίβει και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα που έχουν απομείνει, συνεχίζει και ολοκληρώνει με αυτό το νομοσχέδιο την ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών, δίνοντας επιπλέον 25% συγκοινωνιακό έργο στα ΚΤΕΛ, δίνει το δικαίωμα στους διευθυντές για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και ένα σωρό μπόνους στους διευθυντές. Για πρώτη φορά προβλέπονται προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, με διευθυντικό δικαίωμα μέσω συνέντευξης και περιορισμό του ΑΣΕΠ. Δίνει το δικαίωμα στην πρόσληψη μέσω δουλεμπορικών γραφείων με σύμβαση δανεισμού εργαζομένων. Επιτρέπει τη μεταφορά εργαζομένων μεταξύ των εταιριών που εντάσσονται στην ΕΣΥΠ, στο υπερταμείο δηλαδή.
οι εργαζόμενοι που θα απασχολούνται στο ίδιο αντικείμενο εργασίας από τον ίδιο εργοδότη θα είναι πολλών ταχυτήτων και στα δικαιώματα και στη μορφή των εργασιακών σχέσεων αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, εργολαβική, δανεική, αλλά και μισθολογικά. Ανεκτά επαναεπιβεβαιώνει η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο το πάγωμα μισθολογικών και μη παροχών των συλλογικών συμβάσεων από το απαγορευτικό αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε κατά την περίοδο των μνημονίων έως και σήμερα. Κοινώς δηλαδή θα είναι εργαζόμενοι χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Για το ΚΚΕ, ούτε το ισχύον, ούτε το προηγούμενο καθεστώς της ΔΕΚΟ, ούτε αυτό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τις μετοχικές εταιρείες του δημοσίου εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της εργατικής τάξης, τις ανάγκες των ίδιων των εργαζομένων και των λαϊκών οικοκυριών. Κάθε βήμα της μια κυβέρνησης προετοίμασε το επόμενο, της επόμενης κυβέρνησης, σκάβοντας το λάκκο των εργαζομένων. Το αντεργατικό μένος της κυβέρνησης το δείχνει άλλωστε και στους εργαζόμενους που δουλεύουν στα κέντρα προσφύγων και μεταναστών όλων των κατηγοριών, γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών, με την κοροϊδία της μη καταβολής του επιπλέον μισθού που σταθερά λάμβαναν σε μηνιαία βάση και όχι άπαξ αναέτος λόγω των ειδικών συνθήκων της δουλειάς τους. Τώρα γίνεται νόμος η περικοπή μιας δήθεν ερμηνευτικής διάταξης. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτή την πολιτική την ασπάζονται όλα τα αστικά κόμματα. Γι' αυτό και ο μεταξύ τους καυγάς και ο ανταγωνισμός περιορίζεται στο ποιος είναι ο πιο ικανός διαχειριστής για να υλοποιήσει τις επιθυμίες των μονοπωλιακών ομίλων σε βάρος των εργαζομένων. Μάλιστα, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ επιδίδονται τις μέρες αυτές από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με προκλητικό τρόπο, σε πλειοδοσία υποσχέσεων, τη στιγμή που τα νοικοκυριά το χειμώνα θα βιώσουν για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες μαζική αδυναμία θέρμανσης, διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ οι ελλείψεις σε αγαθά πρώτης ανάγκης και υπέρογκες τιμές, που είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, θα πολλαπλασιαστούν. Τσακώνονται αν τα πακέτα μέτρων που εξαγγέλουν κοστολογούνται με περισσότερα ή λιγότερα λεφτόδεντρα, ενώ είναι οι ίδιοι συνένοχοι που το κράτος αρπάσει το κόπο των εργαζομένων στην κυριολεξία με τους έμεσους φόρους και την έμεση φορολογία και την άμεση φορολογία να επιστρέφει ελάχιστα, τα οποία παρουσιάζονται μάλιστα προκλητικά ως παροχές. Είναι συνένοχοι για την ενεργειακή φτώχεια, την αύξηση των τιμών και την ακρίβεια, για τα χρέη και τα χιλιάδες λουκέτα αυτοαπασχολούμενων, το υψηλό κόστος παραγωγής, την ασυδοσία των καρτέλ και των βιομηχάνων που έχουν οδηγήσει σε χρεοκοπία τους αγροτοκτηνοτρόφους. Όλοι μαζί ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, όλες τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις και όλοι αποδέχονται την επιτήρηση των ευρωενωσιακών εξαμήνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, αφού έχουν χρεοκοπήσει το λαό και το έχουν αδειάσει τις τσέπες, προβάλλουν ως λύση που θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη για όλους, την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, του Ταμείου Ανάκαμψης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, με ωφελημένους όμως και πάλι τους μονοπωλιακούς ομίλους. Η τροπολογία της κυβέρνησης που κατέθεσε χθες το βράδυ για τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, μέρος αυτών, δεν αλλάζουν σε τίποτα την προδιαγεγραμμένη επιλογή στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων με φορολογικά κίνητρα και απαλλαγές, επενδυτικές διευκολύσεις και άλλα μέτρα σε βάρος των εργαζομένων των λαϊκών οικοκυριών που θα υπομισθούν τις συνέπειες της νέας καπιταλιστικής κρίσης με ενεργειακή φτώχεια, ακρίβεια, χαράτσια, φόρους και επιδόματα αντί για μισθούς και συντάξεις στο ύψος των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σε όλη την ιστορία του καπιταλισμού ποτέ δεν έκαναν επενδύσεις οι καπιταλιστές χωρίς την πολύμορφη συμμετοχή του κράτους. Αντιθέτως, το αστικό κράτος είχε πάντα ρόλο συλλογικού καπιταλιστή. Εδώ λοιπόν έχουμε κρατικές επιχειρήσεις, απελευθερωμένες ή όχι, λιγότερο ή περισσότερο ιδιωτικοποιημένες, με λιγότερο ή περισσότερο εναγκαλισμό από τα Υπουργεία, με διάφορες παραλλαγές τέλος πάντων, που σε τελική ανάλυση υπηρετούν τις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας, δηλαδή τα συμφέροντα του κεφαλαίου.
Αυτούς τους στόχους έρχεται να υπηρετήσει και νεοσυσταθείς ανεξάρτητη αρχή πιστοληπτικής αξιολόγησης, που δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως νέος υπερτηρεσίας. Ένας νέος μηχανισμός ασφιχτικής παρακολούθησης των οικοκυριών και των επαγγελματιών που έχουν χρέη στην εφορία και στους δημόσιους οργανισμούς. Θα σκανάρονται όλα τα οικονομικά δεδομένα φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων από οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, της ΔΕΚΟ, ακόμα και τους φορείς τοπικής διοίκησης, προκειμένου να υπάρξει πλήρης καταγραφή της συναλλαγματικής του συμπεριφοράς και να μπλοκάρει τη δυνατότητα αγοράς με πίστωση. Τον ίδιο στόχο θα υπηρετήσει και το Κεντρικό Μητρό Πιστώσεων, το πρώτο σύστημα αρχιοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα τηρείται στη Τράπεζα της Ελλάδος και που εντάσσεται στον τέταρτο πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Μαζί με άλλα κρατικά εργαλεία θα συμπληρώνει το οπλοστάσιο αυτού του κράτους, του συλλογικού καπιταλιστή δηλαδή και των κυβερνήσεων, για να αντιμετωπίζουν τις αντιφάσεις της καπιταλιστικής οικονομίας, το πολύ υψηλό ιδιωτικό χρέος που ξεπερνά τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ, το ζήτημα των κόκκινων δανείων για να ενισχύσει το τραπεζικό κεφάλαιο και τους επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στις κεφαλαιαγορές και να εξυπηρετεί τα αρπακτικά το φαντ, τα οποία έχουν πάρει μεγάλο μέρος των κόκκινων δανείων, σφίγγοντας την κυριολεξία κι άλλο τη θηλιά στα λαϊκά νοικοκυριά, σε μικροεπαγγελματίες που έχουν οφειλές είτε προς το δημόσιο είτε προς τις τράπεζες. Το νομοσχέδιο είναι σαφέστατο. Θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα των επενδυτών να τιμολογούν τον κίνδυνο στη δευτερογενή αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Για τους μικροεπαγγελματίες που έχουν συσσωρευμένα χρέη είτε από την προηγούμενη φάση της καπιταλιστικής κρίσης είτε με τα κυβερνητικά lockdown, την φοροεπιδρομή των τελευταίων χρόνων και την αναδουλειά και τη νέα φάση που διανύουμε, τη φάση της νέας καπιταλιστικής κρίσης με τις υπέρογγες ανατιμήσεις σε ενέργεια, πρώτες ύλες, οι δύο αυτοί μηχανισμοί είναι πρόσθετοι βραχνάδες στη μάχη για την επιβίωση. Είναι στύψιμο για να κόψουν από όπου μπορούν και να αποπληρώσουν χρέη είτε κλείσιμο και ανεργία. Σε αυτή την πραγματικότητα πρέπει να προσθέσουμε το απόλυτο τίποτα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη στήριξη των αυτοαπασχολουμένων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που παλεύουν για την επιβίωση. Η τροπολογία για την εξαίρεση από το τέλος επιδεύματος δεν αφορά τους αυτοαπασχολούμενους, χωρίς προσωπικό ή οικογενειακές επιχειρήσεις, που είναι οι πιο τσακισμένοι. Εξαιρούνται όσες απασχολούν εργαζόμενους για διάστημα κατελάχιστον 3 μηνών εντός του έτους. Και είναι η απόδειξη ότι δεν εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι. Απλόχερα όμως δίνει χρηματοδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα, πακέτα για την πράσινη και ψηφιακή οικονομία, κατευθύνοντας στους επιχειρηματικούς ομίλους και σε ορισμένες δυναμικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και φυσικά ούτε κουβέντα για διαγραφή χρεών για τους μικροεπαγγελματίες, ενώ δισεκατομμύρια χαρίζονται ή διαγράφονται όταν πρόκειται για τα μονοπόλια. Ως ΚΚΕ έχουμε καταθέσει κατ' επανάληψη συγκεκριμένες προτάσεις και με τη μορφή τροπολογιών και με τη μορφή προτάσεων νόμου για την ανακούφιση των αυτοαπασχολούμενων, των πολύ μικρών επιχειρήσεων από τα δυσβάσταχτα χρέη, για διαγραφές χρεών σε εφορία, τράπεζες, δήμους, για φορολογικές ελαφρύνσεις που θα αυξήσουν το διαθέσιμο εισόδημα, κατάργηση του τέλους επιδεύματος, όχι απλά εξαίρεση για κάποιους που εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι, των ειδικών φόρων κατανάλωση κατάργηση, επαναφορά του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, για μέτρα που θα μειώνουν τις τιμές της ενέργειας. Η γραμμή εξυπηρέτησης της καπιταλιστικής οικονομίας αφορά και τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και τους αλλοιείς. Στην κυριολεξία η κυβέρνηση τους μπαλαμουτιάζει κατά την λαϊκότροπη έκφραση με δίθεν υποσχέσεις, ενισχύσεις και επιχορηγήσεις για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες, τη χορήγηση προκαταβολών της κρατικής αρρωγής στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Η εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιδιδεύματος που προβλέπει η τροπολογία που κατατέθηκε αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις και έρχεται ακριβώς αυτή τη στιγμή για να χρυσώσει το χάπι. Το ΚΚΕ λέει να καταργηθεί για όλους και να αυξηθεί το αφορολόγητο και για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και για τους αλλοιείς στα 12.000 ευρώ και να φορολογηθούν οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις, δηλαδή το κεφάλαιο. Τι θα πει εξαίρεση για ένα χρόνο? Πρόκειται για ένα αυθαίρετο χαράτσι, ένας κεφαλικός φόρος κανονικά.
Κανένα όφελος δεν πρόκειται να δουν οι βιοπαλαιστές αγρότες από αυτά τα μέτρα. Θα βρεθούν σε ακόμα χειρότερη θέση λόγω του ανταγωνισμού τους με τις μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις, όπως τους κλάδους της υδατοκαλλιέργειας, άλλες αγροτικές, μεταποιητικές και εμπορικές, που θα ευνοηθούν από τις επιχορηγήσεις των επενδυτικών του σχεδίων. Μπορεί να προβλέπει τη χορήγηση προκαταβολών, το νομοσχέδιο, της κρατικής αρρωγής στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, όμως παραμένει το μεγάλο πρόβλημα ότι οι μη κατά κύριο επάγγελμα παίρνουν πετσοκομμένη την κρατική αρρωγή, που φτάνει μόνο μέχρι το 50% της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Την ίδια ώρα, νομικά πρόσωπα επιχειρήσεις την παίρνουν ολόκληρη, δηλαδή εξομοιώνονται με κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Δηλαδή κόβουν φτωχούς ετεροαπασχολούμενους καλλιεργητές που συμπληρώνουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και ενισχύουν επιχειρηματίες που ανάμεσα στις διάφορες επιχειρήσεις που κατέχουν μπορεί να έχουν και μια αγροτική εταιρεία. Πρόκειται για μια απαράδεκτη ρύθμιση. Η κυβέρνηση είναι φανερό ότι κινείται στις ράγες της κοινής αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δημοσιονομικών περιθωρίων της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Τα θύματα των καρτέλ των βιομηχάνων της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι βιοπαλαιστές αγρότες, η αμπελουργή που σάπισε η παραγωγή τους από τις βροχές, εξοργισμένοι για τα ψίχουλα που δίνει ο ΕΛΓΑ, ένας οργανισμός που αντί να αλλάξει ο κανονισμός και να καλύπτει 100% τη ζημιά, τρώει τα χρήματα των παραγωγών χωρίς να τους αποζημιώνει. Οι ελαιοπαραγωγοί που χάνουν τη βεντέμα από το δάκο, χωρίς καμία στήριξη από το κράτος. Οι κτηνοτρόφοι, λόγω της ακρίβειας στις ζωοτροφές, με εμφανείς τις επιπτώσεις στην επιβίωση του κτηνοτρόφου και στις τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από αυτή την πολιτική οι αγροτοκτηνοτρόφοι και οι αλλοίοι, η οποία υπηρετεί το μονόδρομο της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό με τον δικό του οργανωμένο αγώνα. Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα εξειδικεύσει το Υπουργείο, όπως και όλα τα μέτρα μέχρι σήμερα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τους αγρότες, δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της εκτόξευσης του κόστους παραγωγής. Από τα 5,5 δισεκατομμύρια που είναι το πακέτο στήριξης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνο 150 εκατομμύρια θα πάνε για τους αγρότες. Δώστε μου λίγο χρόνο παραπάνω και λόγω του μεγέθους των άρθρων, του νομοσχεδίου και της τροπολογίας που κατατέθηκα. Τα νούμερα δείχνουν ότι από αυτά έχει αποκλειστεί σημαντική μερίδα αγροτών και κατά κύριο επάγγελμα και ένα σημαντικό μέρος κατά κύριο επάγγελμα. Το νομοσχέδιο όμως δεν περιορίζεται στα προαναφερθέντα. Μπορεί πολλές διατάξεις του νομοσχεδίου να είναι φαινομενικά ετερόκλητες, αλλά πολλές από αυτές συνιστούν διευκολύνσεις στις επενδυτικές δράσεις των επιχειρηματικών ομίλων, που είναι σε βάρος των λαϊκών αναγκών αλλά και του περιβάλλοντος. Τέτοιες διατάξεις είναι όπως το άρθρο 124 για την εμπορευματοποίηση του πρώην εργοστασίου της Πυρκάλ, των χώρων του πρώην εργοστασίου της Πυρκάλ. Είναι από τους τελευταίους εναπομείναντες ελεύθερους χώρους του λεκανοπεδίου της Αττικής και μπαίνει στο στόχαστρο της αξιοποίησης από επενδυτικούς ομίλους στο όνομα της πράσινης μετάβασης, αξιοποιώντας όλους τους αντιπεριβαλλοντικούς νόμους των κυβερνήσεων και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε κάθετα αντίθετοι με το σχέδιο μεταφοράς στην Πυρκάλ των 9 Υπουργείων και λοιπόν οργανισμών, κατά συνέπεια αντίθετοι και στο ποιος θα αναθέτει τα έργα. Έχουμε εκφραστεί ως ΚΚΕ με τεκμηριωμένες θέσεις για την ανάγκη δημιουργίας ελεύθερων χώρων, χώρων πρασίνου, αναψυχής, κοινωνικών δραστηριοτήτων, κατάλληλων υποδομών όπως σχολεία, νοσοκομεία και άλλα και άλλες υποδομές. Το άρθρο 125 για την ανάγερση δικαστικών μεγάρων σε Βόλο και Λαμία, που θα είναι με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τα οποία θα πληρώσει ο λαός διπλά και στην κατασκευή και στη χρήση τους. Το άρθρο 26 για την αναγνώριση κυριότητας σε ιδιώτες, προφανώς για επενδυτικούς σκοπούς, για κρατικές ουσιαστικά εκτάσεις στις νησίδες Αγαθονήσι, Αρκή, Μαράνθη, Καστελόριζο, Ψέριμο και Σαρία του νομού Δωδεκανήσων, που συνδέονται με εθνική κυριαρχία και είναι ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα. Και το άρθρο 127 για την παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο Δήμο Ελευσίνας ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2023, για το οποίο θα ψηφίσουμε παρόν, επισημένοντας όμως ότι ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας χρησιμοποιείται για την προπαγάνδα των αντιδραστικών αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξίες, πόλεμος, φτώχεια, ανεργία, ενεργειακή φτώχεια και πολλά άλλα.
Τέτοιοι θεσμοί αξιοποιούνται και καλλιεργούνται συστηματικά ως ευκαιρία για επενδύσεις, για να κερδίζουν οι εργολάβοι, οι έμποροι της τέχνης, οι διάφοροι χορηγοί και οι μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι. Και το άρθρο 128 για την παραχώρηση σε όμορους δήμους κοινοφελών χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, που κατά τη γνώμη μας είναι τα τριάκοντα αργύρια, για να μην φωνάζουν οι όμοροι διπλανοί δήμοι για τις συνθήκες που θα δημιουργηθούν από την οικοδόμηση μιας νέας πόλης δίπλα στους όμορους δήμους, που και αυτά θα τα πληρώσουν οι δημότες διπλά και τρίδιπλα. Κατά συνέπεια, με όλα τα παραπάνω, το ΚΚΕ καταψηφίζει επί της αρχής το σχέδιο νόμου και λέμε όχι στην απελευθέρωση και στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων, όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, ναι στους ενιαίους αποκλειστικούς κρατικούς φορείς σε όλους τους τομείς στρατηγικής σημασίας, ναι στη σταθερή πλήρη απασχόληση, ναι στην κατοχύρωση των αστικών συγκοινωνιών, των επικοινωνιών, της ενέργειας, όλων αυτών ως κοινωνικών αγαθών και όχι ως εμπορευμάτων. Μόνο με το σοσιαλισμό και την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, την κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής και τον κεντρικό σχεδιασμό, μπορεί πραγματικά να εξασφαλιστούν φτηνές και ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά για το λαό. Μόνο έτσι μπορεί να κατοχυρωθεί ο έλεγχος, η δημοκρατική συμμετοχή του λαού, αφού τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε αυτούς που παράγουν τον πλούτο. Δηλαδή, στην εργατική τάξη, που μέσα από τους θεσμούς του εργατικού ελέγχου και της εργατικής εξουσίας διευθύνει και οργανώνει την παραγωγή με κριτήριο τη διευρυμένη ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.